Κυρίες και κύριοι, γεια σας στο Αρχείο Πολιτισμού μέσα από το Άρωμα Ελλάδος, για άλλη μια φορά κοντά σας και για άλλη μια φορά πολλωστή στην δική μου σταδιοδρομία στην δημοσιογραφία. Θα ασχοληθώ με την αγάπη μου και όλες οι αγάπες πονάνε και μαχαιρώνουν ταυτόχρονα. Την αγάπη μου για ένα νησί το οποίο, να σας το περιγράψω, έχει μια ιστορία από τα πανάρχια, από τα παλαιολιθικά χρόνια. Έχει μια ιστορία από τα μυθικά χρόνια. Έχει μια ιστορία Τροϊκού πολέμου. Έχει αρχαιολογικά ευρήματα άπειρα σε κάθε του γωνιά. Έχει αρχαία λιμάνια. Έχει αρχαίες ναυμαχίες. Έχει δέντρα τα οποία ζούσαν στην αρχαία ναυμαχία 2.500 χρόνων. Έχει αρχαίο στάδιο. Έχει αρχαίο θέατρο. Έχει ναυτική βάση. Έχει μια υπέροχη, έναν υπέροχο χώρο με κτίσματα που θα μπορούσε να γίνει ένα από τα ωραιότερα πολιτιστικά πάρκα στην Ελλάδα. Έχει δάση. Όμορφες παραλίες. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν σας μιλάω για κάτι εξωτικό το οποίο βρίσκεται στην Καραϊβική, δεν σας μιλάω για κάτι το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου ίσως, δεν σας μιλάω για κάτι το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ μακριά και θα χρειαστείτε κόπο να πάτε εκεί. Σας μιλάω για τη Σαλαμίνα. Σας μιλάω για ένα νησί πολύ δίπλα μας, με αρχαιολογική ιστορία απίστευτη και αρχαιολογικό χώρο ζώνης Α. Σας μιλάω για ένα νησί που, αν δεν σας αρέσουν τα αρχαία, έχει βυζαντινά. Που, αν δεν σας αρέσουν τα βυζαντινά, έχει ιστορία του 1821 με τον μέγιστο Γεώργιο Καραϊσκάκη εκεί. Που δεν σας αρέσει, και αυτό κάποιοι πρέπει να σας αρέσει επιτέλους για να υπάρχετε. Είναι ο Σικελιανός εκεί πέρα. Εκεί είχε το σπίτι του, εκεί έγραψε, εκεί το εξοχικό του. Εκεί. Τι σας αρέσει δηλαδή από όλα αυτά? Πάρτε μόνοι σας και συζητήστε. Αν δεν σας αρέσει τίποτα από όλα αυτά, λυπάμαι, αλλά κακώς βλέπετε αυτή την εκπομπή και εμένα. Αν όμως κάτι από όλα αυτά σας αρέσει, έχω εδώ δύο φίλους μου που πονάνε το ίδιο με μένα και το νησί, αλλά και την καταστροφή της ιστορίας, για να το συζητήσουμε. Είναι δύο φίλοι από την εφημερίδα Σαλαμινίων Βήμα, ο Φίλιππος ο Καρακώστας ο εκδότης και ο Μάνος ο Κυλιμάντζος ο συνεργάτης αυτής της εφημερίδας. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Yeah. Ο πρόλογος ήταν λίγο μπουνιά, αλλά δεν πνίγομαι. Ο πρόλογος μάλλον τα είπες όλα και δεν έχουμε τα πνίγματα. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς γίνεται ένας τέτοιος τόπος, με όλη αυτή την ιστορία, που από και αν κοιτάξεις έχεις κάτι να δεις, που φέρνουμε εκδρομές, το ξέρεις Μάνο, οι ανθρώπους και λοιπά, και δεν προλαβαίνουμε να τους δείξουμε κάτι από τη Σαλαμίνα. Γυρνάμε όλη μέρα και λες, στο πούλμα τους λες, ούτε τα μισά δεν σας έδειξα. Ένας τέτοιος τόπος, τόσο κοντά από την Αθήνα, να μην χρειάζεσαι έξοδα, κόπο, φασαρία, εισιτήρια, τηλέφωνα, ξενοδοχεία, και να μην είναι ένας τουριστικός παράδεισος. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Δηλαδή πρέπει να έχει παγκόσμια πρωτιά ανικανότητας όλες οι αρχές που πέρασαν από το νησί αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Καταρχάς, ευχαριστούμε κύριε Λεκάκη. Αλλά μιλάμε και σαν Νίκο. Ευχαριστούμε, μιλάμε. Γιώργο. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνεις. Την παρακολουθούμε και εγώ και ο Μάνος είμαστε φανατικοί. Φανατικοί. Και όχι μόνο εμείς, χιλιάδες κόσμου. Εγώ λοιπόν, σαν εκδότης, και ο Μάνος σαν ειδικός συνεργάτης. Θα μου πεις γι' αυτό το λόγο κάνετε την εφημερίδα, αλλά τέλος πάντων. Μην μου το πεις αυτό, πες μου κάτι άλλο. Ναι, γι' αυτό το λόγο, αλλά πιστεύω ότι κάποια σημεία, όπως είναι ο Ασπρόπυργος, όπως είναι η Ελευσίνα και η Σαλαμίνα, δυστυχώς το κράτος θέλησε να τα υποβαθμίσει για να κάνει τότε την εποχή του 70 ή του πιο μπροστά λίγο, να κάνει τη βιομηχανική του περιοχή, την περιοχή της ανάπτυξης στο Αυτιλιακή. Οπότε εκ των πραγμάτων ήρθε αυτό, χωρίς φυσικά να αντιδράσει κανείς εκ το τότε όσοι ήταν διοικούντες. Και βρέθηκε σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι. Οπότε, μόνο. Πολλά είναι. Αλλά αυτό είναι ένας λόγος, πιστεύω, ότι, έγινε υποβάθμιση. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Και φυσικά η δεκαετία του 60, του 70, του 70 ήταν καταστροφική όσο αφορά και με τα οικοπεδάκια, με όλα αυτά που επιλέξανε τα θέρετα και όλα αυτά, τα οποία υποβαθμίσανε τη Σαλαμία, η οποία προσπαθεί και ανεβαίνει όσο μπορεί. Αυτό θέλω να το δω. Ήμουν 9 και γέρασα που λένε, αλλά θέλω να πάμε σε κάθε ένα πράγμα, Μάνο μου, ξεχωριστά, γιατί όλα αυτά που είπαν είναι διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Γιορτάσαμε το 2021 τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η Σαλαμίνα έχει την χαρά και την τιμή να έχει τον τάφο του ενός από τους Αγίους της Επανάστασης, από τους Αγίους των Ελλήνων,
του μεγάλου στρατάρχη Γεωργίου Καραϊσκάκη. Δεν είδα προσκύνημα. Δεν είδα πλήθος λαού, δεν είδα να σέρνονται ουρές όπως τρέχουν να δουν, ας πούμε, μια Black Friday έξω από ένα μαγαζί που τους βλέπεις ουρές να είναι κάνα δύο χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, τα σχολεία πήγανε της Σαλαμίνας, επισκεφτήκαν τον τάφο τους, μίλησε ο δάσκαλος. Γιώργο, άκου. Καταρχάς, η εύκολη δικαιολογία είναι η πανδημία. Ναι, έτσι. Τώρα μας έπρεπε αυτό. Ναι. Να πω την αλήθεια, για να πρέπει να τα αποδίδουμε όλα. Ο Δήμος έκανε πολλές εκδηλώσεις και μπράβο. Αυτά που λέω περνάνε το επίπεδο του Δήμου, έτσι. Ναι, είναι, ναι. Είναι εθνικό επίπεδο. Εδώ πια όμως ερχόμαστε και βλέπουμε ένα άλλο πράγμα. Βλέπουμε ένα επίπεδο λαού. Ναι. Και δεν μιλάω για τους Σαλαμίνιους, έτσι. Μιλάω γενικά ένα επίπεδο λαού. Ο οποίος, όπως λες, στο Black Friday τρέχει μαζικά. Ο Καραϊσκάκης πεθαμένος είναι τώρα, εντάξει, έκανε και αυτός, ναι, έβριζε κιόλας και ήταν, ξέρω εγώ, ομολόχος και δεν συμμαζεύεται. Λίγοι είναι αυτοί που συναισθάνονται την παρουσία, γιατί ο Καραϊσκάκης είναι παρόν στη Σαλαμίνα, είναι παρόν ακόμη, έτσι. Λίγοι το αισθάνονται έτσι. Οι περισσότεροι λένε, εντάξει, ωραία, είναι και σε μια εκκλησία μέσα, είναι ο τάφος του Καραϊσκάκη. Πάμε να ανάψουμε το κερί στον Άγιο, ξέρω εγώ τι. Άγιο Δημήτριο. Είναι στον Άγιο Δημήτριο, ναι. ο τάφος του Καραϊσκάκη. Κάποια κόκαλα του Καραϊσκάκη, όχι όλα. Και μετά, εντάξει, πάμε στην παραλία να φάμε, να πιούμε ουζάκι, έχει καλαμαράκια ωραία και τέτοια. Δυστυχώς, χωρίς να παρεξηγηθώ, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές τελευταία τον όρο, δεν είμαστε λαός, είμαστε όχλος. Ναι. Και εδώ σταματάω. Ναι. Γίνονται τα Καραϊσκάκια και να έρθει ο κόσμος, είναι έτσι διαμορφωμένη και πυκνοκατοικημένη η δόμηση σε εκείνη την περιοχή που είναι η εκκλησία, που δεν υπάρχει πρόβλεψη για ένα πούλμαν τουριστικό που θα έρθει να παρκάρει, να κατεβάσει τους εκδρομείς με 50 άτομα κάπου να παρκάρει και να ταλαιπωρούνται. Εγώ πιστεύω δεν είναι το πρόβλημα αυτό, Γιώργο. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα, γιατί υπάρχει στην παραλία χώρος να τα αφήσουν το πούλμαν τους, να περπατήσουν 200 μέτρα. Δεν είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι. Αλλά όλα είναι. Όλα είναι, αλλά δεν είναι, γιατί όταν είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Ναι, δεν μπορεί δηλαδή να γίνει αυτό. Όμως είπες ότι ο Δήμος, βγάλουμε το Δήμο και πάμε πιο ψηλά. Ακριβώς. Όταν λοιπόν. Εγώ δεν πιστεύω, στα 2.500 χρόνια η κεντρική εορτή επιλέγεται να γίνει στον Πειραιά. Την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, από εκεί πέρα τι να σχολιάσουμε. Ναι. Οπότε το βάρος πέφτει πιο ψηλά. Ξέρεις, το να έχεις μια αρχαιολογική ζώνη Α, έτσι, που δεν έχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα τέτοια αξία, ζώνη Α, όπως ο Παρθενώνας, αυτό σημαίνει ζώνη Α, και να είσαι τόσο κοντά στην Αθήνα, είναι ευχή και κατάρα. Και από αυτό το πράγμα η Σαλαμίνα βλέπει μόνο την κατάρα, δεν βλέπει ποτέ την ευχή. Ναι, όταν βλέπουμε όμως τα, που λέει ο Φίλιππος, για πάνω από το Δήμο, το πολιτικό προσωπικό ανώτερης βαθμίδας, έτσι, όταν βγαίνουμε και λέμε ο λεγόμενος στίμβος των Σαλαμινομάχων από κορυφαίο στέλεχος, έτσι, της κυβέρνησης, για πες μου εσύ, ποιος άλλος θα κάτσει να ασχοληθεί σοβαρά. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που λες και εγώ έχω μια αντίδραση πάνω σε αυτό το θέμα, με όσα έχω κάνει και όσα έχω μπορέσει να κάνει, και εκτός από κάμερα σας σου έλεγα τι θα έκανα. Δεν μπορώ, γιατί θα φανεί κάπως περίεργο όταν άκουγα κάποιον τέτοιο μπροστά μου να το λέγει αυτό. Δόξα τω Θεώ, ξυνισμένα φρούτα υπάρχουν. Αλλά θέλω να πω το εξής. Έπιασα το 1821 επαιτειακά. Να πάμε λίγο στα νεότερα χρόνια. Έχουμε εκεί την περιοχή, για να μην πάω στα αρχαία και μας πούν και τίποτα αρχαιόπληκτο, ξεκινάω έτσι. Έχουμε την περιοχή όπου έζησε, ανάπνευσε, έγραψε, μίλησε, συναισθάνθηκε, ρομαντζάρισε, αν θέλεις, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές του 20ου αιώνα. Ιεροφάντης. Δύο-τρεις φορές υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ. Έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος, σε αυτόν οφείλουμε την αναβίωση των αρχαίων εορτών. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεταφρασμένος σε όλες τις γωνιές και τα μήκη και πλάτη
του κόσμου. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκφώνησε το «Ηχείστε οι Σάλπιγγες» και κόντευε να γίνει η πρώτη επανάσταση μέσα στο Τρίτο Ράιχ. Έτσι. Τέτοιος τολμηρός άντρακλας που τον ερωτεύονταν όλες οι γυναίκες που τον έβλεπαν. Δηλαδή, και δεν γίνεται στη Σαλαμίνα κάθε χρόνο ένα μεγάλο εβδομαδιαίο συνέδριο λογοτεχνίας, γιορτών, να έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο εκεί, πανεπιστημιακοί, να μιλάνε γι' αυτόν. Δόξα τω Θεώ, μια πολύ ωραία αίθουσα έχετε. Και δεν διοργανώνεται. Όχι, δεν είναι, για εσάς. Με αλφαγιώτα εννοώ. Δεν διοργανώνεται σε Σαλαμίνα ένα παγκόσμιο συνέδριο για το Σικελιανό. Δηλαδή, πώς θα να κάψουν. Αυτό μάλλον θα πρέπει να το ρωτήσεις στους υπεύθυνους. Εμείς, και μάλιστα μια μέρα που είχαμε πάει και με τον Νίκο τον Ορφανό, που είχαμε κάνει ένα γύρισμα. Ναι. Τον ηθοποιό. Τον ηθοποιό, μου ρώτησε, μου λέει, κάνουν εδώ. Μου λέει, κάνουν, ξέρεις, περιστασιακά, μια βραδιά και μικροπράγματα. Φυσικά το τιμούνι, αλλά δεν το τιμούνι με τον τρόπο που το λες εσύ. Θεωρώ ότι δεν έχει κανείς όραμα. Ναι. Δεν έχει κανείς όραμα για να κάνεις αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχεις όραμα. Όταν ο Σικελιανός έκανε τις ελφικές εορτές, ούτε λεφτά είχε, φαλήρισε. Φαλήρισε και τη γυναίκα του κιόλας. Φαλήρισε μόνο. Αλλά έχει όραμα. Αλλά αυτό το όραμα μας ακολουθεί. Και ξέρουμε τι έγινε και πώς έγινε. Είχε καλέσει μπαλέτα, χορούς, χοροδίες, χορευτές από όλο τον κόσμο, θεάσους, μουσικές, μουσικούς, έτσι, ηθοποιούς. Όταν φαντάσου ότι για να πας στους Δελφούς. Άλλαξε όλο το χωριό, το έκανε. Για να πας στους Δελφούς εκείνη την εποχή πήγαιναν με γαϊδουράκια και με μουλάρια από όλα τα γύρω χωριά. Δεν πήγαν δρόμοι. Κι όμως ο άνθρωπος επέμενε και είπε: εδώ θα το κάνουμε, γιατί εδώ το κάνανε οι προγονείς μας. Δεν είναι προς εσένα το ερώτημά μου, είναι ρητορικό το ερώτημά μου. Θα κάνω μία παρέμβαση off topic που λέμε στην αρχαία ελληνική διάλεκτο. Έτσι, εάν θυμάσαι πριν από 2 χρόνια, κάναμε μαζί μία εκδήλωση στην αίθουσα Μπόγρη. Έτσι, εμείς είχαμε όραμα. Ναι. Το τρέχαμε. Με συνεργασία, ναι, με σένα. Ναι, και ναι. Το κάναμε όμως. Το τρέχαμε, 1,5 μήνα, πόσο ήταν. Όσο χρειάζεται. Από σπίτι σε σπίτι, από αφίσα σε αφίσα. Τρέχαμε. Συν την δουλειά που κάναμε για να εμφανίσουμε στον κόσμο αυτά που έπρεπε να εμφανίσουμε. Εάν λοιπόν κάποιοι. Δεν είπες όμως τι ήταν αυτή η εκδήλωση για μπροστά. Ήτανε για. Ναι, συγγνώμη, ναι, για τη Μικρασία. Για τις ελληνικές πόλεις της Μικρασίας και, θα σου δώσω πάσα για αργότερα, για την παρουσία των Μικρασιατών στη Σαλαμίνα. Αυτό, ένα άλλο μεγάλο θέμα, ναι, άλλο μεγάλο θέμα, ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είχαμε όραμα. Για την δεν είναι πολλά. Συλλόγου. Δεν είναι πολλά, είναι λίγα που μπορείς να κάνεις, τα βάζεις στο μυαλό σου και απλά, τι κάνεις, ξοδεύεσαι. Ξοδεύεσαι όμως, δηλαδή και σε χρόνο και σε χρήμα. Στα πάντα. Ξοδεύεσαι και. Ξοδεύεσαι πάνω στην ιδέα σου, πάνω στην έμπνευσή σου. Αυτό εμείς το καταφέραμε. Έτσι. Γιατί δεν θα μπορούσε να το καταφέρει κάποιος φορέας που έχει περισσότερα μέσα. Έτσι. Που έχει ένα γραφείο και ένα τηλέφωνο μέσα στο Δήμο και δεν του κοστίζουν και 5 πράγματα παραπάνω. Ακριβώς. Για να μπορεί να τα κάνει και να τα καθιερώσει κάθε χρόνο αυτά. Γιατί πιστεύω ότι η Σαλαμίνα θα μπορούσε. Επειδή είναι τόσο κοντά με την υπόλοιπη Αττική, δηλαδή κυρίως τον Πειραιά και την Αθήνα, θα μπορούσε να κάνει εκδηλώσεις που να παίρνει από τη δεξαμενή αυτή που είναι πολύ, πολύ, πολύ πληθυσμιακή, έχει πολύ κόσμο γύρω της, να έρθει κόσμος εκεί να παρακολουθήσει αυτές τις εκδηλώσεις και να περάσει και ωραία. Τον Σικελιανό, κάποτε μου είχες πει, να κάνουμε μία εκδήλωση έξω από το σπίτι, ξέρω εγώ και τέτοια. Αυτό το έκανε ο ίδιος ο Σικελιανός. Ναι. Φώναζε τον Μπαλάμα, φώναζε τον Καζαντζάκη, φώναζε όλους τους τεράστιους της εποχής και καθόντουσαν σε ένα βράχο στο δάσος εκεί, ξέρω εγώ, και ταξιδεύανε, λέγανε στο υπερπέραν πηγαίνανε αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ απλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Πάρα πολύ απλά. Πολύ απλά. Έτσι. Ναι. Τι χρειάζεται, όραμα. Το πιστεύετε ότι, επειδή γνωρίζω τη Σαλαμίνα 40 χρόνια που δημοσιογραφώ, τόσα είναι, πάντα αυτά λέω. Δηλαδή έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και από την. Και δεν έχεις δει κάτι, δηλαδή. Όχι, δηλαδή δεν είναι θέμα ενός. Ήταν ο περσινός δήμαρχος κακός, ήταν ο προπέρσινος αντιδήμαρχος χάλια. Όχι. Δηλαδή είναι μόνιμα αυτό. Είναι μόνιμα αυτό. Και όταν τους το λέω,
Α, ναι, ωραίο. Λες και τους λες κάτι που είναι μια πρωτότυπη ιδέα που πάει για βραβείο Νόμπελ, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Να το... Δυστυχώς τους τρώει η καθημερινότητα και προφανώς δεν έχουν το όραμα που αναφέρεις. Τώρα, εδώ, τώρα με συγχωρείς, λες εντυπιάνες τις ανθρώπους, λες παιδιά πάρτε αυτό το γραφείο στο Δήμο και κάντε τηλέφωνο και ξεκινήστε το. Δεν ασχολείσαι εσύ ο ίδιος. Τι λέμε τώρα. Αλλά το προσπερνώ. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Η Σαλαμίνα είναι πευκόφυτος. Είναι γωνιές της Σαλαμίνας που αν τις δούμε σε φωτογραφίες και μέρη της Σαλαμίνας, εκτάσεις ολόκληρες. Που λες, η Σκόπελος είναι αυτή... Το μεγαλύτερο περιαστικό δάσος της Αττικής μετά την πυρκαγιά της Πάρνηθας. Ναι. Λες, στην Πίνδο είμαι... Πού είμαι, ξέρω εγώ, με αυτό το υπέροχο τοπίο που βλέπω. Ωραία. Κάτι που είχαν εκμεταλλευτεί οι παππούδες σας, οι προγονείς σας εκεί στη Σαλαμίνα και παίρναν το ρετσίνι. Με αυτό το ρετσίνι καλαφαντίζαν τα πλοία τους και για εξαιτίας αυτού του ρετσινιού. Ο χρυσός της Σαλαμίνας. Εκτός της τη χρήση της βάρκες που είχαν για να τις στεγανοποιούν και για αυτόν τον λόγο είχαν προνόμια από την υψηλή πύλη. Είχαν πάρει και όλο το αδραμίτιο για να κάνουν επικαιρία μούρου να κάνουν αυτό. Ωραία. Γίνεται μια γιορτή ρετσινιού στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια γιορτή. Ναι. Που, ναι. Γίνεται. Που... Πέντε άτομα, ξέρω εγώ, και δύο μπουζούκια. Ναι. Αυτό δεν είναι γιορτή, λέγεται πανηγύρι. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, τιμάται ο σαλαμινιώτικος χρυσός, ο γιορτιώτικος χρυσός, όπως θα έπρεπε να μάθουν οι νεότεροι τα σχολεία. Εμένα και εγώ με πνίγομαι για τα σχολεία. Να μάθουν τα παιδιά των σχολείων τι είναι αυτό το ρετσίνι, τι κάνει, τι είναι η ρετσίνα. Τι κάνει αυτό το πράγμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Είναι δύο-τρεις γιατροί. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ. Στο δάσος περπατάς και κάθε, ξέρω εγώ, 500 μέτρα βρίσκεις ρετσινόλακο. Ναι. Έτσι. Τον οποίο τον ξέρουμε εμείς που το βλέπουμε. Όχι, όχι, ρετσινόλακο. Που ρίχνανε μέσα το ειδικό λάκκο που το ρίχνανε το ρετσίνι μέσα. Δεν ασχολήθηκε κανείς να αναδείξει αυτό το πράγμα. Έχουμε το καμινάκι. Το καμινάκι. Και πολλά καμινάκια. Όχι, το καμινάκι στο αμπελάκι. Α, στο αμπελάκι. Το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα μουσείο βιομηχανικής παραγωγής ασβέστη. Έτσι, που ήταν από την παραγωγή στην κατανάλωση. Δηλαδή από το νταμάρι που ήταν από πάνω, όλο με την υψηκάμινο, με όλο το φούρνο, μέχρι το πλοίο που ήταν στα 50 μέτρα φόρτωνα και έφευγε. Ρημάζει. Κάποια στιγμή θα πέσει. Ναι. Πάντα ξέρεις όταν συζητώ με πολίτες της Σαλαμίνας, που είναι συνειδητά εκεί και όχι τους έριξω άνεμος στο νησί, πάντα έχουν πιο ευαίσθητες ιδέες από ό,τι έχουν οι άνθρωποι της αρχής της Σαλαμίνας και του Πειραιός. Γιατί πρέπει να εμπλέξουμε και τον Πειραιά μέσα, να δούμε αν ο Πειραιάς θέλει να αναπτυχθεί η Σαλαμίνα. Να δούμε αν ο Πειραιάς χαίρεται με το να ανεβαίνει. Δηλαδή, χαιρέκακα θα το πω, αλλά δεν θέλουν κάτι δίπλα τους να είναι πιο σπουδαίο από αυτούς που είναι η πρωτεύουσα και το ένα και το άλλο. Πειραιώτης είμαι και όμως φίλος Πλάτων φιλτά τη αλήθεια. Πέστε μου κάτι άλλο, ούτε αυτό αξιοποιείται λοιπόν. Πάμε λίγο παραπέρα. Έχουμε Βυζαντινά. Άντε να πω να πιάσουμε τις αγιαστούρες. Να δούμε, έρχονται, αξιοποιούνται τα Βυζαντινά, γίνεται κανένα βυζαντινολογικό συνέδριο. Εκεί, όχι, συνέδρια δεν γίνονται. Όσο τι αφορά γίνεται, τώρα. Δηλαδή, πώς αν μεγαλώνει. Έρχεται κόσμο όσο αφορά με πούλμαν για. Ο θρησκευτικό τουρισμό. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο και από ό,τι βλέπω και ο Δήμος δεν ξέρω αν βοηθάει. Αλλά έχουν ανακοινώσει ότι. Έχουν σχέδια μελλοντικά. Τώρα τη σχέδια ακόμα δεν έχω δει. Έχεις δει κάτι? Όχι. Εγώ. Πάντως, αλλά αυτό που λες σαν. Ανάδειξη είναι με συνέδρια, με πρακτικά, με τόμους που να βγει έξω, να μοιραστούν στα σχολεία των παιδιών της Σαλαμίνας, να ξέρουν ποιο είναι το νησί τους, ποια είναι η ιστορία τους, που δεν σταματάει μόνο άντε κάναμε μια ναυμαχία εδώ τη σπουδαιότερη του αρχαίου κόσμου, αλλά μετά τι. Όλα αυτά που λέμε είναι μετά. Κανονικά, συγγνώμη, αυτά κανονικά που λέει ο Γιώργος, έπρεπε να τα πούμε εμείς. Ευχαριστώ έτσι, πολύ. Εγώ θέτω ερωτήσεις, θα μου πείτε αν γίνονται ή δεν γίνονται, γιατί εγώ μπορώ να λέω ότι θέλω. Ναι, όχι, δεν γίνονται, δυστυχώς και είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε το κακό. Δεν γίνονται, όχι. Δεν γίνονται. Είπες για το Σικελιανό, να γίνει ένα συνέδριο στο Σικελιανό. Έχουμε έναν γίγαντα Σαλαμίνιο, τον Πάλα. Βέβαια. Ναι. Έτσι. Αν πας, το μόνο που θα δεις είναι κάποιες αναφορές. Τόπε ο Πάλας στο τάδε βιβλίο του, τόπε εδώ, ξέρω εγώ τι. Και αν πας μέσα στη βιβλιοθήκη, τη δημοτική βιβλιοθήκη, που έχει το έργο του, το Μνημειώδες, έτσι. Ναι,
αλλά αν πάω εγώ στην βιβλιοθήκη, ναι, θα κάτσω εκεί, θα μου φέρουν τον τόμο, θα κάτσω να κάνω την εργασία ή όποια εργασία, εν πάση περιπτώσει, έχω αναλάβει και τέλος. Οι πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες μόνο αν τα βρουν στο διαδίκτυο αυτά, δεν θα πάει κανένας πιτσιρικός. Δηλαδή πρέπει η βιβλιοθήκη να ψηφιοποιηθεί. Αυτό σου λέω, δεν πάει στη βιβλιοθήκη. Όμως πήγαινε εσύ στο πιτσιρικά. Ναι, αυτό. Πήγαινε εσύ στο πιτσιρικά. Και πας μέσω μιας ιστοσελίδας, δεν πας αλλιώς. Όπως και να έχει. Ωραία, είπες για τον Πάλα. Συνέδριο Αγιογραφίας, έχουμε τον μεγάλο, τον Λεμπέση εκεί πέρα. Γίνεται, μαζεύονται 50 αγιογράφοι εκεί πέρα να κάνουν μια έκθεση μια φορά το χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο, να τιμήσουν αυτόν τον άνθρωπο, να μιλήσουμε για αυτόν, να μάθει ο κόσμος, να έρθουν. Γιατί είπαμε να πάμε, πάμε τις αγιαστούρες, να δούμε τι γίνεται. Μήπως δεν θέλουν τα αρχαία, ρε παιδί μου, κάποιοι και νομίζουν ότι... Αυτό το διάστημα, Γιώργο, το τελευταίο διάστημα υπάρχει έτσι... Ας το τελευταίο διάστημα, δεν μιλάω τώρα για τα δύο χρόνια εκπομπή, θα μείνει για τα επόμενα 50 στο διαδίκτυο. Συζητάμε τώρα τελευταία 7-8 χρόνια. Υπάρχει έτσι ένα πολύ μεγάλος αριθμός καστικών στις αγιαστούρες. Ναι, ναι, ναι. Εκθέσεις γίνονται αρκετές. Δεν μιλάω για μια έκθεση. Έκθεση αλλά γίνεται και στο μικρότερο χωριό της Ελλάδας. Και... Εδώ μιλάω για ένα συνέδριο αγιογραφίας να έρθουν συγκεκριμένα πράγματα, σου είπα. Αυτό όμως το λέω γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει αυτό που λες. Να αναλάβει αυτός ο σύλλογος και να κάνει μια φορά αυτό το χρόνο. Αυτό το λέω γιατί εφόσον υπάρχουν 30-40 δικαστικοί, θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να γίνει. Και εμείς όποιοι το βλέπουν λοιπόν, όποιοι θα δουν την εκπομπή, Στέλιο. Σε έχω ζωγραφίσει. Είμαστε, λοιπόν, είμαστε εδώ και για να το προβάλλουμε και για να θέσουμε ερωτήματα. Και ξέρεις, φίλος είναι αυτός που σου λέει τα προβλήματα και που σου τα θέτει, έτσι. Δεν είναι αυτός που σε χαϊδεύει. Κάτι το οποίο εμείς σαν εφημερίδα το έχουμε βρει μπροστά μας σαν εμπόδιο. Το ξέρω. Από την τοπική κοινωνία ή από παραπάνω, από έξω από τον Πειραιά? Όχι, από τον Πειραιά, από την τοπική κοινωνία. Δυστυχώς. Όταν σχολιάζεις καλοπροαίρετα κάτι και προτείνεις πολλές φορές όπως εμείς προτείνουμε, αυτό σε στιγματίζει ως αντίθετο. Ωραία. Εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Να εξηγήσω. Τώρα οι άλλοι πώς το λαμβάνουν, είναι άλλο θέμα. Σαν παλιός, εσείς. Νέα παιδιά, να εξηγήσω σαν παλιός δημοσιογράφος λοιπόν, ότι ο δημοσιογράφος δεν είναι γραφείο τύπου κανενός, ούτε είναι φερέφωνα κανένα. Ο δημοσιογράφος είναι εκεί για να ελέγχει την εξουσία. Δεν είναι ούτε να τη γλύφει, ούτε να τη χαϊδεύει. Και να πω και κάτι άλλο, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Ούτως ή άλλως, ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Είστε φίλοι της Αλαμίνας που την αγαπάτε, την πονάτε και αποφασίσατε. Και για αυτό το λόγο κάναμε την εφημερίδα μόνο και μόνο για να προβάλλουμε κυρίως τα καλά. Δηλαδή συζητήσαν και λέμε, ξέρετε, στην εφημερίδα εμείς δεν θα βάλουμε όπως βάζουν κάτι site ή τα λοιπά, συνέχεια σκουπίδια. Τέλος, το ξεχνάμε αυτό. Γιατί δεν θέλουμε, επειδή σε εφημερίδα διαβάζεται από χιλιάδες άτομα, δεν θέλουμε να προβάλλουμε πρώτα το άσχημο. Έχει τόσο όμορφα πράγματα σε Αλαμίνα. Αυτά δεν λέω, τα όμορφα δεν λέω τόσο. Προσπαθούμε λοιπόν ακριβώς να προβάλλουμε τα όμορφα και όλα αυτά που λες. Φυσικά θα είναι σκαλιά που θα ανεβάσουν τη Αλαμίνα πολύ ψηλά. Όταν είχα κάνει το πρώτο ρεπορτάζ, το βίντεο ρεπορτάζ που υπάρχει και στο διαδίκτυο για την ελιά της Όρσας, πολύ πριν ασχοληθούν όλοι οι υπόλοιποι, και είπα ότι πρέπει να είναι 2.500 χρόνων, δέχτηκα και λιδωρίες. Όταν ήρθε η απόφαση, μάλλον η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, ότι είναι όντως του Γεωπονικού, είναι όντως τόσο, και ότι αυτή η ελιά ήταν εκεί όταν γινόταν η ναυμαχία, γύρναγα, ήμουνα σε ταξίδι, γύρναγα και με πήρανε να μου το ανακοινώνουν στο τηλέφωνο ότι ήρθε η ανακοίνωση και είναι αυτά που έχεις πει είναι αλήθεια. Κόντευε να μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια, από τη χαρά μου κλπ. Όταν έχεις λοιπόν ένα τέτοιο αρχαιόδεντρο, που ξέρετε ότι σε αυτά τα αρχαιόδεντρα, στην παλαιοβοτανολογία πλέον, θα στραφεί η επόμενη γενιά φαρμάκων, κυταρολογίας, πρωτενεολογίας και ρίζες και παλιά φυτά, παλιές κλπ. Θα στραφούμε εκεί, γιατί εκεί υπάρχει μια αλήθεια, την οποία ακόμα δεν την έχουμε αγγίξει. Ίσως η τεχνολογία να μας βοηθούσε μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να είναι αυτό το δέντρο λοιπόν, ένα κέντρο που γύρω από αυτό να μπουν καρεκλίτσες γύρω από εκεί πέρα και να γίνονται μια φορά το χρόνο, ρε παιδί, δεν σας λέω να το κάνετε μια φορά τη βδομάδα, είσαι κουραστικός, μια φορά το χρόνο να μιλήσουμε για την ελιά, για τα καλά της,
για τον Πισίστρατο, για το Σόλωνα, για το τι έγινε και ήρθαν οι ελιές στην Σαλαμίνα. Πώς έγινε. Να πάνε σχολεία. Να πάνε τα σχολεία. Βασικό. Βασικό. Να τους μιλήσεις. Εκεί να βάλεις καρεκλίτσες κάτω, να κάτσουν με ένα αφρολέξ. Όταν πας στο γήπεδο, παίρνεις ένα αφρολέξ και δεν σε νοιάζει και το βάζεις κάτω και κάθεσαι. Όταν πας να μάθεις πέντε πράγματα, γιατί δεν το κάνεις. Από την αλήθεια έγινε μία το 19. Έγινε το 19 με την κυρία Γκερέκου που είχαν φέρει. Ναι, τα γένεια της ανακήρυξης. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι. Εγώ δεν μιλάω για το τυχαίο και το αυτό που γίνεται και τέλος. Εγώ μιλάω για συστηματική προβολή, καθιερωμένη κάθε χρόνο, με αφίσα να φαίνεται, να βγαίνει στα μέσα, να έρχονται κανάλια, να καλείτε κανάλια, να το βγάζετε εσείς, το ξέρω, το Θεό, μια χαρά τα πάτε, και να προβάλλετε αυτή την όμορφη Σαλαμίνα και αυτή την όμορφη γιαγιά σας. Εκεί, γιατί αν ψάξετε το DNA σας και το DNA αυτής της γιαγιάς, κάπου έχετε κοινά στοιχεία. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν δεν προβάλλεις, δεν αγαπάς αυτό το αρχαιόδεντρο, αυτή την αρχαία γιαγιά, εκεί πέρα είναι σαν να φτύνεις στους προγόνους σου. Εδώ φτύνουν σε άλλα σημεία, τώρα τέλος πάντων, μην λέμε τώρα. Έχει ειδικά, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τον κόσμο. Επειδή είναι ο μοναδικός οργανισμός από τότε, έτσι, γι' αυτό το λες. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι η Σαλαμίνα δεν έχει κατσίκες. Γιατί υπάρχουν γείτονες. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχω να σας πω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι τέλειωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πέρασε μισή ώρα. Και δεν κάναμε τίποτα. Δεν και τίποτα. Δεν αγγίξαμε καθόλου τίποτα, την τίποτα. Σαλαμίνα που όταν στα πέρατα της γης πας, ας πούμε, στην Νότια Αφρική, πας στην Αυστραλία, πας που και πεις Σαλαμίνα σου, μπάτλ, δηλαδή την ναυμαχία. Δηλαδή η Σαλαμίνα είναι συνυφασμένη με την ναυμαχία που έσωσε τον πλανήτη Γη, τουλάχιστον τους δυτικούς, αν και για μένα όλο τον κόσμο, από την επέλαση των βαρβάρων. Να πάμε για την αρχαία Σαλαμίνα, που με πέντε πράγματα. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Κυρίες και κύριοι, Σαλαμίνα και πάλι. Το Αρχείο Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδος σήμερα θα σας μιλήσουν για την υπέροχη μα τόσο κοντά Σαλαμίνα. Και το να είσαι τόσο κοντά μοιάζει με αυτόν που τον έχεις κάθε μέρα δίπλα σου, οπότε σε αυτούς που μένουν κάτω από την Ακρόπολη που δεν έχουν πάει ποτέ. Κάπως έτσι. Και πολλοί κάτοικοι της Αττικής δεν έχουν πάει και ποτέ στη Σαλαμίνα. Για να δουν πόσο όμορφη είναι. Όμως, σε όποιο σημείο, σε όποια γωνιά του πλανήτη Γη και να πας και μιλήσεις και πεις τη λέξη Σαλαμίς και όχι Σαλαμίνα, το όνομά της είναι αυτό, μην το ξεχνάμε αυτό, το Σαλαμίνα, μια άλλη ιστορία, πώς προέκυψε, πώς τα εξαπλουστεύσαμε όλα. Η αρχαία λοιπόν Σαλαμίς είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για την μεγάλη της ναυμαχία. Εκεί που κατόρθωσε και ο Έλληνας, συνενώθηκε, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλές πόλεις, πάνω από 20-30 πόλεις για αυτή την ναυμαχία, για να νικήσουν ένα κοινό εχθρό, πολύ μεγαλύτερο και πολύ σπουδαιότερο. Μια ναυμαχία που έμελε να είναι η σπουδαιότερη και μεγαλύτερη των αρχαίων χρόνων, αυτή που έσωσε την Δύση από την επέλαση των βαρβάρων. Και οι βάρβαροι ήταν οι Πέρσες εκείνη την εποχή. Σήμερα είναι άλλοι, αλλά δεν πειράζει, χρειαζόμαστε μια καινούργια Σαλαμίνα. Πάμε λοιπόν να δούμε, αν θα πάει κανείς σήμερα Σαλαμίνα, θα τα δει όλα αυτά. Θα δει, ας πούμε, αναπαραστάσεις, θα δει πίνακες ζωγραφικές, θα δει ένα μουσείο αφιερωμένο μόνο στη Σαλαμίνα. Θα δει αντίγραφα που μπορεί να κάνει αρχαιολογία, η πειραματική αρχαιολογία, με εκείνα τα πλοία, ταινίες, να μπουν τα σχολεία μέσα να δουν ταινίες με τη Σαλαμίνα, όσες υπάρχουν, 2, 3, 5, 10, πόσες υπάρχουν. Ένας κινηματογράφος να προβάλλει συνέχεια αυτές τις ταινίες, να μπουν τα σχολεία. Ένας χώρος περιπάτου που να τα δεις όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πίσω σας βλέπω κάτι σκουριές και δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτές τις σκουριές, θα μου εξηγήσετε. Ένας τύμβος υπέροχος, πάρα πολύ ωραίος, που ανεβαίνεις επάνω και κάνεις έτσι τη θέα σου και αντί να βλέπεις τριήρες, για φανταστείτε το, αυτό ήταν γεμάτο με τριήρες και ελληνικές και περσικές και να τις δούμε όλες εκεί πέρα μέσα και από κάθε πόλη μία διαφορετική,
να τις βλέπουμε όλες εκεί πέρα μέσα, να γίνονται δρόμενα, δηλαδή να φεύγουν αυτές οι τριήρες, να έρχονται να κάνεις βόλτα με αυτές. Ανταυτού σκουριές, ναυάγια, πλοία βυθισμένα ή μη βυθισμένα παρατημένα, ναυπηγεία, δεν ξέρω κι εγώ ποιος έχει καταπατήσει αρχαιολογική ζώνη Α. Όχι, δεν ξέρω ποιος, ξέρουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εννοώ πώς και τούτο συνεχίζεται. Φίλιππος Καρακώστας, εκδότης από το Σαλαμινίον Βήμα, ο Μάνος Κυλιμάντζος, ειδικός συνεργάτης και άλλα παιδιά που θα τα πούμε στο τέλος που δουλεύουν για το Σαλαμινίον Βήμα. Πείτε μου εσείς τώρα, άντε να, σταμάτσα εγώ. Τι να πω. Έρχομαι στη Σαλαμίνα, τι θα δω από την ναυμαχία. Ό,τι θα δείτε, θα δείτε. Δεν θα δείτε ίσως αυτά όλα που είπατε. Τι θα δω, για πες μου. Θα δω δύο τριήρες στο λιμάνι, στα αμπελάκια να στέκονται. Όχι. Που να μπορώ να ανέβω επάνω να κάνω μια βολτίτσα 200 μέτρα, 300 μέτρα, να δω πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Μια ψεύτικη, τι πλαστική, σημερινή, ρε παιδί μου, κάτι. Όχι. Δεν θα δεις τέτοια με Λέγκο φτιάξτε μια κάτι. Ναι, δεν θα δεις τέτοια πράγματα. Ένα μουσείο εκεί πέρα στα αμπελάκια που να προβάλλει τον τουρίστα να του δείχνει μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ. Νομίζω τώρα για το συγκεκριμένο, επειδή είχαμε πάει προημερών σε μία που τελειώνει, ένα χώρο που τελειώνει στο αμπελάκι, εκεί θα γίνει. Ναι, εντάξει, καλά με διόρθωση, είναι το αμπελάκι και όχι τα αμπελάκια, ναι, απλά ναι, το σχήμα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν προβλέπεται και από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος, εκεί θα γίνει το, η αναπαράσταση με ψηφιακά κτλ. Ναι, οπότε, με ολόγραμμα. Οπότε ελπίζουμε πολύ σύντομα να το έχουμε. Και μάλιστα υπάρχουν εκεί χρηματοδοτώσεις για αυτά. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου, πιστεύω ότι πολύ σύντομα, γιατί είναι και πολύ ωραίο το κτίριο. Να συμπληρώσω και όποιος έχει πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης και έχει δει το γυάλινο, το δάπεδο και από κάτω το ίδιο είναι και εκεί. Εκεί ακριβώς θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα, αλλά θα γίνει και εκεί ακριβώς. Για να φαίνονται αρχαία κάτι. Φαίνονται, είναι τελειωμένο αυτό. Οπότε έχει πιτζάμι και βλέπει ακόμα τάφους και δρόμους κτλ. Είναι πολύ ωραίο το κομμάτι. Οπότε πιστεύω εκεί προχωράνε. Και η ενοποίηση του αρχαιολογικού. Και η ενοποίηση, η οποία έχει. Λέγε, πια μάλια στο στόμα μου να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που ανακοινώνονται και βγαίνουν τα κονδύλια, κάποιος θα αξιωθεί να τα φτιάξει. Οπότε, εφόσον έχει βγει το ποσό για την ενοποίηση, πολύ σύντομα πιστεύω ότι κάποια στιγμή. Πολύ σύντομα το λένε. Δηλαδή, πολιτική, θα υπάρχει ένα μονοπάτι, ας πούμε. Θα ακριβώς μονοπάτι. Που να ξεκινάει πάνω από το στάδιο και του ναού επάνω, να κατεβαίνει στην αρχαία πόλη, να γυρνάει γύρω. Ξεκινάει από τα παλούκια. Τα παλούκια. Και θα προχωράει παραλιακά, θα ανεβαίνει στο τείχος πάνω και θα κατεβαίνει και θα πηγαίνει. Αυτό ήδη το, από ό,τι ξέρουμε, το προχωράει και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το προχωράνε ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και τα χρήματα. Επειδή ελπίζουμε... σε βλέπω πολύ καλοπροαίρετο άνθρωπο. Είναι καλοπροαίρετο σήμερα. Πολύ καλο... Είμαι καλοπροαίρετο, δεν μπορώ να καλώ. Καλοσυνάτο άνθρωπο. Επειδή σε βλέπω πολύ θετικό άνθρωπο. Έτσι. Θα τα ακούνε κάποιοι και θα γυλάνε. Ναι. Τα έχω ακούσει χιλιάδες φορές αυτά ότι θα γίνουν. Χιλιάδες φορές. Πιστεύω έτσι, ότι όμως, επειδή έχει βγει χρηματοδότηση, πιστεύω ότι θα το κάνουν. Γι' αυτό το λόγο. Καλά, εντάξει. Όμως δεν σταματώ εκεί. Δεν σταματώ εκεί. Εγώ θα ήθελα, με το που κατεβαίνω στη Σαλαμίνα, να με περιμένει ένας έαντας 5 μέτρα. Μην το περιμένεις. Δεν το περιμένω έτσι ποτέ. Μην το περιμένεις. Όχι εκείνο που έχετε κάτω στο έαντι, τον εαντάκο το μικρό που δεν είναι και ο έαντας. Μην το περιμένεις. Ο Τελαμόνιος, αλλά είναι ο άλλος ο έαντας. Ένα μεγάλο έαντα εκεί πέρα, 5 μέτρα, όσο ήταν αυτός ο γίγαντας εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να με εντυπωσιάζει, να μου σφίγγουν μέσα μου τα μιλίγκια, να λέω όπα που έχω έρθει. Γιώργο, το είπες προηγουμένως ότι για να πας στη Σαλαμίνα πρέπει να οργανώσεις μια εκδρομή που δεν θα κάνει μια μέρα, θα κάνει δύο, θα χρειαστεί τρεις και. Ξέρεις πολύ καλά ότι διατίθεμαι. Πάντα. Και έχω κάνει πολλές τέτοιες εκδρομές, ας και πούμε, από φίλους και από συλλόγους και τέτοια. Το πρώτο πράγμα που τους λέω όταν βγουν από το ferryboat, τους λέω συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα. Ντρέπομαι. Ναι. Ντρέπομαι. Όσον αφορά το κομμάτι του αρχαιολογικού κομμάτι. Του αρχαιολογικού χώρου, του διάβλου που έγινε η ναυμαχία, ρε παιδιά. Ναι. Εκεί. Όπου, κατ' εμέ, επειδή εκεί πέρα έγινε και η πρώτη υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά ο Τσούντας ήταν αυτός, ο μεγάλος αρχαιολόγος. Ναι. Από την, ο Θρακιώτης, ο μεγάλος Θρακιώτης από τη Στενήμαχο, τις αλήτρωτες πατρίδες,
ο οποίος βούτυξε με πειραματικά τότε με σκάφανδρο, με τι θα ήταν τότε, το 1902, εκεί περίπου, να βουτύξει κάτι να δει τι γίνεται και αυτά που περιέγραψε και αυτά που γράφει είναι συγκλονιστικά. Επειδή είναι απάνεμα τα νερά, εκεί πολύ δύσκολα, έχουμε κύματα κλπ. Εκεί θα μπορούσε να γίνει το πρώτο εύκολα διαχειρίσιμο καταδυτικό πάρκο της Ελλάδας. Ο καθηγητής αρχαιολογίας, ο Γιάννος Ολόλος, που ανέσκαψε και τον Ευρυπίδη, το σπήλαιο του Ευρυπίδη και το Μυκηναϊκό Ανάκτορα, και τώρα κάνει θαλάσσιες ανασκαφές στο Αμπελάκι, στον κόλπο μέσα, στο παλιό λιμάνι. Όταν βρίσκει χρήματα. Και τρέχει και ζητιανεύει ο άνθρωπος και ο Δήμος του τα παρέχει κάποια. Βασικά. Κάποια, ένα σάντουιτς και ένα αναψυκτικό για τα παιδιά που είναι όλο το ήλιο και σκάβουν. Και έτσι, ένα λεωφορείο να τους πηγαίνει, τέτοια πράγματα, όχι σπουδαία πράγματα. Λοιπόν, μας είπε, και είχαμε μείνει άναυδοι με τον Φίλιππο, ότι το τμήμα γεωλογίας της Πάτρας, του Πανεπιστημίου Πατρών, έκανε έρευνες με ηχητικά. Με γεωσκάνερ. Ναι, και βρήκε 150 στόχους. Ο στόχος, από ό,τι μας εξήγησε και ο καθηγητής, δεν είναι απαραίτητα ένα ναυάγιο, μπορεί να είναι ένας βράχος. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί όλοι να είναι βράχοι. Είναι κυρίως μεταλλικά, είπε. Ναι. Μεταλλικά. Οπότε, θα είναι έμβολα, θα είναι κράνη, οπότε, θα είναι λόγχες, ναι. Τόσα εξαρτήματα από τα πλοία, από τους στρατιώτες κλπ. Δεν βλέπω λοιπόν. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν ένα καταδυτικό πάρκο που να κατεβαίνει κανείς πολύ εύκολα. Πού? Στο Αμπελάκι μέσα. Πού? Στο Αμπελάκι. Πού? Στο Βούρκο εννοείστε. Πού? Και πού? Πού? Δεν θέλω να πω, ξέρεις τώρα εσύ. Πού? Ναι. Από εδώ, από εκεί, πού? Ναι. Το από εδώ και από εκεί πρέπει να εξαφανιστεί. Α. Τα ναυπηγεία πρέπει να φύγουν από εκεί πέρα. Αυτό. Έτσι. Γι' αυτό εγώ. Αρχαιολογική ζώνη Α είναι, τι με κοιτάς. Όχι, συζητάμε τώρα για το Α, αλλά πώς θα φύγουν. Με να ρωτάς. Πώς θα φύγουν. Εγώ δεν παίρνω καμία απόφαση. Εγώ θα έχω προβλήματα, δημοσιογράφος είμαι. Ναι. Εγώ δεν είμαι διοικητικός ούτε υπουργός. Ούτε εγώ είμαι πολιτικός, αλλά επειδή είμαι κάπως ρεαλιστής. Ναι. Και εγώ δεν είμαι καθόλου ρεαλιστής. Εγώ όχι, είμαι ρεαλιστής και βλέπω χωρίς να έχω κανένα συμφέρον. Μάλιστα, εγώ θα τα πούμε μετά όταν τελειώσει η κάμερα τι έχω προσπαθήσει προσωπικά. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν όπως είναι να παραμείνουν, φυσικά όχι με αυτά που κάνουν, να υπάρξει μάζεμα, ένα συμμάζεμα και να τους θέσουν ορισμένα όρους που ήταν απαράβατοι και να χρηματοδοτήσουν αυτοί οι ίδιοι. Ποτέ στη ζωή μου την ανάδειξη του χώρου τον οποίον έχει μείνει πλέον. Ποτέ στη ζωή μου δεν αγάπησα το λίγο. Ναι. Δεν συμβιβάστηκα με το λίγο. Το θέμα, υπάρχουν κολπίσκοι πίσω από το Σκαραμαγκά που μπορούν να μεταφερθεί όλη αυτή η δραστηριότητα και δεν είναι και πολύ μακριά. Μα πόσες φορές το έχω πει. Έτσι, δηλαδή, λοιπόν, για ποιο λόγο να έρθουν εκεί να μην πάνε να αξιοποιήσουν ήδη χώρους και να επεκτείνονται. Λοιπόν, δεν το συζητάμε αυτό. Να πω εδώ. Κρυμμένος χώρος από το 60, αρχαιολογικός χώρος από το 60, από το 82 με φέκ της Μελίνας Μερκούρη και δίνουν ζώνη Α. Και δίνουν άδεια συνέχεια. Γιώργο μου, μαζί πήγαμε και τραβήξαμε βίντεο. Τη φαγάνα που σήκωνε. Φαγάνα μέσα σε αρχαιολογικό χώρο, ζώνη Α. Χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου, να μου πεις και να ήταν τι θα έκανε. Ναι, αυτά ήταν εντάξει. Να παίρνει το βυθό και να τον. Κάποιοι έχουν ενθύμη, γι' αυτό είναι πιο πρόσφατα. Πρόσφατα έγινε μία εκδήλωση στην αίθουσα του Δημαρχείου για αυτό το θέμα. Ο υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές Δήμαρχος Πειραιός, ο Νίκος Μπελαβίλας. Ένας εξαίρετος άνθρωπος και με πολύ ωραίο λέγιν και εκφραστικότητα, μας παρουσίασε μία μελέτη του Πολυτεχνείου, η οποία δεν λέει απομακρύνουμε, γιατί είναι και η θέση εργασίας. Πρέπει να δούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί πέρα. Λέει όμως ότι υπάρχουν. Γιατί άμα πάνε δηλαδή αλλού θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν πάντως συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία μας οδηγούν στο ότι η ύπαρξη ναυπηγείων υπό προϋποθέσεις, πάντα υπό προϋποθέσεις,
μπορεί να μην είναι τόσο πολύ οχλούσα. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Είναι σαν να μου λέτε πάνω στο βράχο της Ακρόπολης εκεί γύρω-γύρω στο, να στήσω τσαντήρια και να πουλάω πράγματα. Εντάξει, και να μου λέτε, εντάξει, μπορούν να συνεπάρχουν. Δεν κάνανε, δεν στρώσαν τσιμέντο. Ναι, μπορεί να μου πεις, μπορεί να συνεπάρχει το παζάρι με αυτό. Δεν γίνονται αυτά. Είναι αρχαιολογικός χώρος. Άλλο είναι να το καταργήσουμε και να πούμε είναι μια παραλία. Άλλο αυτό. Αλλά και την παραλία απαγορεύεται να την κλείσεις. Με συγχωρείς, εγώ οι παραλίες πρέπει να είναι ανοιχτές. Πάμε σε κάτι άλλο. Αφήστε αυτό, αυτό το θέμα. Πονάει, βρωμάει. Πονάει και βρωμάει. Φυσικά. Πονάει και βρωμάει. Γιατί αυτό είναι, έχει ξεκινήσει από το 60, έτσι. Και πάει για 50 χρόνια ακόμα. Και πάει για 50 χρόνια. Για 50. Να κάνουμε γιορτή. 50 χρόνια καταστροφή. Λοιπόν. Καταστροφή. Ναι, καταστροφή. Μυκηναϊκά ανάκτορα. Ελάχιστες περιοχές της Ελλάδος έχουν μυκηναϊκά, μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν μυκηναϊκά ανάκτορα ανασκαμμένα. Ναι. Και έχουν πάρα πολλές, ανασκαφή δεν έχουν. Με 200 αίθουσες, με τέτοια πράγματα εκεί πέρα, με 200 δωμάτια, ας πούμε, σε κορυφή βουνού, με θέα και με πεζοπορία όμορφη κλπ. Εκεί τι κάνουμε, έχουμε ανάπτυξη, έχουμε, είναι οργανωμένο, είναι, μπορεί να κάνει. Οργανωμένο δεν είναι. Και πάλι θα πω, δηλαδή σαν πολιτικός, με έχουν βάλει και μιλάω σαν πολιτικός. Ναι. Και εκεί πάλι, από ό,τι μας είπανε, έχει βγει ένα κονδύλι. Όλο οποίο... κονδύλια βγαίνει. Ναι, 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 πολλά, πολλά κονδύλια ακούω, ναι. Ναι, ναι, ότι θα γίνει ένας. Θα γίνει ένας ο δρόμος. Ο δρόμος, θα γίνει ο δρόμος. Ο δρόμος από, το, να... από την παραλία προς τα πάνω. Γιατί είναι δύσκολη πρόσβαση. Από δύσκολη την παραλία προς τα πάνω. Και... από την παραλία προς τα πάνω δεν είναι. Είναι 200-300 μέτρα. Είναι δεν δύσκολος, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και θα γίνει και ένας από πάνω με μονοπάτι. Ναι. Αν γίνει, θα μπορούν εύκολα να πηγαίνουν. Τώρα είναι δύσκολο. Δηλαδή τα αυτοκίνητα τα δικά μας θα σπάμε για να πάμε. Μισό λεπτό. Φτάνει σε ένα σημείο και προχωράς με τα πόδια. Ναι. Θέλω να πω το εξής: ότι όταν θα έρθει κανείς κάτω και λεωφορείο να είναι, πάει, θα σταματήσει πάει. Κάτω και θα του ανεβάσει να κάνει μια πεζοπορία μία ώρα. Δεν είναι παραπάνω. Δύσκολο. Για ναι, μεγάλους άνθρωπους είναι δύσκολο. Είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ ανηφορά. Δεν μπορείς. Είναι πολύ ανηφορά. Το ξέρουμε γιατί είμαστε. Εντάξει, και η επικεφαλή των εξορμήσεων αυτών σου λέει. Όχι, θα μου γυρίσει κανένα πόδι. Και θα είναι άλλα πράγματα πρόβλημα. Και θα έχουμε και ευθύνες. Ναι, όχι, ότι υπάρχει θέμα εκεί. Έχουμε όμως ένα μυκηναϊκό ανάκτορο. Ναι. Ξεφύγατε και δύο. Ναι. Έχετε ένα μυκηναϊκό ανάκτορο. Άμα ακούσεις το Γιάννη το Λόλο, θα σου μιλάει και θα λες: καλά, δεν θα σταματήσει. Όχι, δεν θα σταματήσει, γιατί σου λέει και αυτό. Και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο. Είναι πολύ, είναι συγκρότημα. Αυτό, είναι συγκρότημα. Δηλαδή έχουμε τύχει σε στιγμή τη ανασκαφή που πήγαμε. Ναι. Και βρήκε το πλατήσκαλο ακριβώς που μπαίνουν μέσα, δηλαδή ξέρεις, είναι πολύ χαρά αυτό. Και συγκίνηση. Μα ξέρεις τι είναι, περίμενε 2.500 χρόνια αυτό το πράγμα για να βγει και να βγει στα μάτια μας εμπρός. Ναι, και με τις είναι... τρύπες για την πόρτα και τα λοιπά. Και είναι της εποχής που θεωρείται συμβατικά ο Τροϊκός πόλεμος, άρα λογικά είναι του Αίαντα το... Ναι, τι είναι, του Τελαμόνα, ο Αίαντας δεν βασίλεψε, δεν πρόλαβε. Και λογικά θα υπάρχει και λιμάνι. Θα υπάρχει λιμάνι από κάτω, βέβαια, έτσι βέβαια. Θα είναι καναστάφος εκεί μεγάλο, το μεγάλο κεντρικό, κάποιος βασιλικό υπάρχουν στάφος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τάφοι από κάτω, πάρα πολλοί τάφοι οι οποίοι δεν έχουν ανασκαφή. Πιο πολύ τους ξέρουν οι αρχαιοκάμπυλοι. Και να πούμε και κάτι. Μπράβο, και να πούμε και κάτι. Δεν χρειάζεται να πούμε να εφανερώσουμε κανένα μυστικό. Όπως είπε, οι αρχαιοκάμπυλοι τα ξέρουν. Ναι, δουλεύουν πολύ. Γύρω από το Πυριακόνι που λέμε, που είναι εκεί το ανάκτορο. Υπάρχουν εξοχικές κατοικίες, παλιές, ιερά, διαμορφώσεις του εδάφους περίεργη. Από τότε. Σου λέω, ο Λόλος, ο καθηγητής, τον πήγαμε, τα είδε και καθόταν σαν τη Σαύρα κάτω και του λέγαμε τι θα γίνει, βρέχει, ξέρω, ναι, αλλά είχε πάθει πλάκα ο άνθρωπος. Όλοι οι αρχαιολόγοι είναι μανιακοί με αυτά τα πράγματα. Όχι, δηλαδή τον πήγαμε σε ένα σημείο το οποίο αρχικά του φάνηκε τίποτα ιδιαίτερο και όταν πλέον μπήκαμε μέσα να το δείξουμε, πραγματικά είχε μαζί με την αρχαιολόγο, λέει, τόσα πολλά και τόσο διαφορετικών εποχών κομμάτια από Αγία δεν έχουμε ξαναδεί. Σημαίνει συνεχή κατοίκηση για πολλά χρόνια. Το οποίο το είπε, θα το εντάξει ο κύριος Λούλος στα. Ναι, στις έρευνες του. Κονδύλια που περιμένουμε. Δεν ξέρουμε. Όλοι αυτοί οι εφοπλιστές που έχουν εκεί πέρα και οι βιομηχανοί και οι επιχειρηματίες που έχουν εκεί τα κέρδη τους και τα ναυπηγεία τους και αυτά δίνουν κάτι τη για να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει. Η κοινοπραξία των Φεριμπότ έδωσε 200 ευρώ για τα αναψυκτικά. Και μια άλλη φορά πάλι 200 έδωσε. Φαίνεται ότι έχουν τα ρήφα που θυμάμαι εγώ. Θέλω να πω δηλαδή, ο κόσμος μας ακούει και μπορεί να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτά τα πράγματα που υπάρχουν εκεί πέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και μόνο μια τσαλαμίνα μας μιλάτε τόση ώρα.
έτσι, η Σαλαμίνα, να ξεμπερδέψουμε και με αυτά τα πράγματα, να φύγουμε από την τροϊκή εποχή. Επάνω από την παλιά πόλη έχει ένα μεγάλο πλάτωμα που θα πρέπει να είναι πιο εύκολη να σκαφεί στον κόσμο για να ανοιχθεί το στάδιο. Είναι η παλιά, είναι η κλασική Σαλαμίνα. Ναι, η Σαλαμίνα των κλασικών χρόνων. Η πόλη. Είναι εκεί που ενώ το ένα ακροτήριο είναι η κοινόσουρα, το μακρύ, το κοντό, έτσι, είναι η κόλουρης άκρα. Εξού και κούλουρη. Αμπράβο. Και κούλουρη, αμπράβο. Λοιπόν, στην κόλουρη άκρα ήταν η παλιά πόλη. Μαζί με τα τείχη, μαζί με όλα. Ο παππούς μου στον Πειραιά έβγαινε και κοίταγε τη Σαλαμίνα τον καιρό και έλεγε για την βροχή. Η κούλουρη τι κάνει. Και μ' άρεσε που ο παππούς, χωρίς να ξέρει ποτέ ότι κάποτε η κόλουρη ήταν ένα κομμάτι Σαλαμίνας, την έλεγε κούλουρη. Δηλαδή ο λαός που συνεχίζει αυτό το αρχαίο τοπονύμιο δείχνει βάθη σχέσεις ρίζες. Τι γίνεται εκεί, πάλι τίποτα, έτσι? Όχι. Όχι, εκεί δεν είναι. Δηλαδή μια αναπαράσταση αρχαίων αγώνων, να έρθουν κάποιοι όπως γίνονται στα νέα. Φετρώνε χόρτα, εσύ Γιώργο. Ναι. Φετρώνε χόρτα και δεν ξέρεις πού πατάς και τι κάνεις. Έκανα μια ερώτηση, μια εκδήλωση. Πάντως ο εμπνευσμένος που δεν είναι πια μαζί μας, ο Μίλλερ, στην ΕΜΕΑ, επειδή είχε όραμα, ναι, αναβίωσε τα ΝΕΜΕΑ εκεί πέρα και βέβαια, πολύ βέβαια μεγάλη χαρά και μεγάλη συμμετοχή. Εμείς δεν έχουμε κανένα Μίλλερ, θα ήταν διαφορετικά. Και όμως ήρθε εκεί πέρα για το τείχος που είναι εκεί πέρα παραπάνω και τον διώξατε. Ούτε που κάνει. Όχι εμείς. Ναι, ρε παιδί μου, επί του προσωπικού μιλάμε. ένας τείχος πραγματικά μνημειώδης. Γιατί ρημάζει. Κοιτάς ένα τείχο και βλέπεις 5.000 χρόνια ιστορία. Παλίμψιστο. 5.000 χρόνια ιστορία. Δηλαδή, επίσης μπορεί να διαβάσει και να σου πει, αρχίζει και σου μιλάει σε έναν τοίχο. Δηλαδή, και έχει πάνω ένα ελενίτ καταπληκτικό. Βέβαια, υπέροχο. Τέτοιο ελενίτ δεν έχω ξαναδεί. Ναι, ναι, είναι τσίλικο, καινούριο, αλλάζεται κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, είναι, ναι, ήταν καλή μάρκα. Ήταν καλή μάρκα. Πολύ ωραίο αυτό, ναι. Και μου κάνει εντύπωση που δεν σκουριάζει και ποτέ αυτό το. Ναι, ναι. Το κάγκελο μπροστά. Αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχουν φίλοι της Σαλαμίνας, σύλλογοι φιλαρχαίων ή πεζοπορικοί, φυσιολατρικοί, ρητορική ερώτηση, γιατί τους ξέρω. Υπάρχουν. Ωραία. Κάνουν δουλειά. Στο μέτρο που μπορούν να κάνουν, γιατί τώρα ποιος σύλλογος, να πούμε, για το πεζοπόρο υπάρχουν και μάλιστα δουλεύουν κάπως πάνω για να κάνουν διαδρομές. Φυσιολατρικοί σύλλογοι, νομίζω φυσιολατρικό δεν έχουμε. Όχι. Υπάρχει ένας, όχι, δεν υπάρχει φυσιολατρικός σύλλογος. Παιδιά, όλα αυτά είναι ο καθένας, συγγνώμη που θα το πω, δεν μπορώ να κρατηθώ, δεν μ' αρέσει να κρατάω το στόμα μου, έτσι. Ο καθένας έχει μια προσωπική ατζέντα, έτσι, και κάνει αντίστοιχες ενέργειες. Εδώ θα σταματήσω, δεν θέλω να πάω παραπέρα. Ωραία, κατάλαβα. Κοίταξε, δυστυχώς η κοινωνία μας αυτή είναι. Προσωπικά δεν με εκπροσωπεί αυτό το είδος κοινωνίας. Κάποιοι πολύ λίγοι κάνουν κάποια δουλειά. Το ξέρουμε, όλοι το ξέρουμε. Θέλω να πω το εξής. Ότι μπορούν να θεσμοθετηθούν, να οριοθετηθούν, να σηματοδοτηθούν μονοπάτια και διαδρομές στη Σαλαμίνα, να τα παίρνει ο άλλος όταν είμαι στο φεριμπότ. Πάρε ρε φίλε, αυτό θα γίνει. Νομίζω πως έχουν προχωρήσει λίγα. Δεν έχουν προχωρήσει. Ακόμη περιμένουν τα κονδύλια. Πάλι κονδύλια. Ναι, ναι. Όχι, κάτι όμως έχουν κάνει. Ωραία. Σχεδιασμός είναι μόνο και τίποτα άλλο. Χαίρομαι για τα Εάντια. Χαίρομαι που κάτι γίνεται για τον Εάντα και με ωραίες ομιλίες και θα ήθελα πιο πολύ. Θα ήθελα εγώ προσωπικά όραμα, έτσι, να διαγωνίζονται κάθε σχολείο να παίζει μια παράσταση του Εάντα, να βαθμολογείται ποιο σχολείο έπαιξε καλύτερα τον Εάντα. Τη Σαλαμίνα ή και του Πειραιά ή και ποιο άλλο σχολείο στην Ελλάδα θέλει. Στη Σικελία πας και γίνεται διαγωνισμός θεάτρων μαθητικών θειάσεων. Θεατρικοί αγώνες, όπως γινόταν παλιά. Και πάνε ελληνικά σχολεία από εδώ να διαγωνιστούν στη Σικελία, γιατί εδώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Τώρα, εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, αν και δεν είμαι Σαλαμίνιος. Αλλά ζούμε και. Ούτε εγώ. Αλλά είμαστε, όπως λέει και ο φίλος μου Μάνος, είμαστε. Από επιλογή. Αξίζουμε περισσότερο εμείς το νησί. Γιατί αγαπάμε. Νομίζω πως αυτή τη συνέντευξη πρέπει να έχετε μπροστά σας τον Δήμαρχο ή τους δημάρχους που έχουν περάσει. Ναι.
ώστε να σε απαντήσουν. Γιατί εμείς πραγματικά στεναχωριόμαστε. Έτσι, η πρόσκληση είναι ανοιχτή και αν ακούσουν αυτή την εκπομπή, είναι ανοιχτή να με πάρουν τηλέφωνο και να πούμε θέλουμε να έρθουμε. Ναι, και να θέλουμε σας δώσουν τις απαντήσεις που αυτές. Γιατί πραγματικά. Μπορεί. Αλλά επειδή ξέρω τη στερεότυπη απάντηση. Ναι. Ξέρω τη στερεότυπη απάντηση. Εγώ έκανα αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και δεν μου έδωσε λεφτά. Μπορώ, ξέρω αυτή τη στερεότυπη. Μπορώ, συγγνώμη, δεν θέλω να μονοπολίσω. Να πούμε και για το λεό τώρα. Ναι. Δεν θέλω να μονοπολίσω γιατί πλησιάζει, υποθέτω, η ώρα και έχουμε κι άλλα να πούμε. Ναι. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Αλλά το έχω πει και σε ψηλότερο κλιμάκιο και στο υψηλότερο κλιμάκιο όσον αφορά τη Σαλαμίνα και παντού. Δεν με ενδιαφέρει η χαρτούρα σου, φίλε. Η δράση σου με ενδιαφέρει. Και δράση. Το αποτέλεσμα. Ναι. Θυμάμαι έναν παλιό δάσκαλο της δημοσιογραφίας που είχα την τιμή να υπηρετήσω μαζί του σε εφημερίδα μεγάλη. Όταν ερχόμαστε και λέμε υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα και γίνανε και μας φύγε πίσω. Μην έρχεσαι με το πρόβλημα, αλλά με τη λύση. Ναι. Ακριβώς. Έτσι. Πριν κλείσουμε, θέλω να πω κάτι για να μην το ξεχάσουμε. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε ένα χώρο μνήμης. Μνημεία εθνικής αντίστασης. Με ενός ανθρώπου, ο οποίος έδωσε η ζωή του, ήταν κατάσκοπος επί Γερμανών, κατάσκοπος. Ήταν αρχιπλοηγός στο λιμάνι και τι έκανε, στο δάσος της Σαλαμίνος, δηλαδή 200 μέτρα από το σπίτι του Άγγελου Σιγελιανού, είχε φτιάξει σπιτάκι, το οποίο από εκεί έστελνε με ασύρματο, ανέβαινε στο βουνό, μηνύματα, ποια πλοία έχουν πραγματικά οπλισμό. Αυτός ο άνθρωπος μετά από 3,5 χρόνια δράσης τον προδώσανε, έμεινε 7 μήνες σαν μπουντρούμια, δεν είπε όνομα. Ο σιωπηλός μάρτης. Και εκτελέστηκε 5 μήνες. Δεν ξέρουμε το όνομά του, δηλαδή. Όχι, το ξέρουμε. Απλά δεν έδωσε ονόματα. Ναι. Λοιπόν, δεν έδωσε ονόματα. Λοιπόν, αυτός ο Αϊσίλαος. Εκτελέστηκε μαζί με τη Λέλα Καραγιάννη. 5 μέρες στο Χαϊδάρι. Έχουμε κάνει την εκπομπή. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, επειδή γνωρίσαμε τον γιο του, τον μικρό του γιο, ο οποίος γνώρισε μέχρι τα 11 του και τον Άγγελο Σικελιανό και μας έλεγε ιστορίες πώς ήταν ο Άγγελος Σικελιανός. Είναι ο μόνος που έχουμε γνώρισει που ξέρει τον Άγγελο Σικελιανό. Είναι μεγάλος άνθρωπος, καταλαβαίνεις. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το χώρο γιατί ο γιος, ο οποίος είναι ζωγράφος, πολύ μεγάλος ζωγράφος, Μιχάλης Λεονταγενάκος, δίνει χρήματα για την αξιοποίηση του χώρου και να το κάνει μουσείο και να χαρίσει το χώρο όλο στο κράτος και στο Δήμο. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε 1,5 χρόνο να βρούμε άκρια. Τώρα τελευταία πήγαμε και στους βουλευτές αναγκαστικά όλους και κάνανε κάποια επερώτηση. Κάποια επερώτηση ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος έκανε στη Βουλή. Υπάρχει ενδιαφέρον από το Μαρκόπουλο, υπάρχει ενδιαφέρον από το Ραγκούση. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά για έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του. Γιατί συζητάμε τώρα για ιστορία. Και για ποιο νησί μιλάμε, για ένα νησί που όταν μπήκαν οι Γερμανοί επιτάξαν όλα τα καΐκια. Mm. Δεν έμεινε κανένα καΐκι στην κατοχή Σαλαμίνη. Yeah, yeah. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν τον άνθρωπο, ο οποίος διαθέτει κιόλας να μην καλάσει δραχμή το κράτος, που δίνει κιόλας τα πάντα, δύο στρέμματα και το σπιτάκι να το φτιάξει, και δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Ωραία. Πάμε σε αυτά που δεν έχουμε πει, γιατί τελειώνει και ο δεύτερος χρόνος μας. Θες να πεις στους συνεργάτες της εφημερίδας, δεν μην τους ξεχάσουμε. Να πω στους συνεργάτες, καταρχάς τα χαιρετίσματα. Έχετε από τον άλλον έτερο, το δικό μου, τον Μάνο τον Καλουδά, την αγάπη του, που είμαστε μαζί στην εφημερίδα. Ο Μάνος είναι μαζί με τη Μαρία τη Τζεβά, την Εικαστικό. Είμαστε ο πυρήνας, είμαστε αυτοί δηλαδή που στήσαμε την εφημερίδα ουσιαστικά. Έχουμε μαζί μας το μουσικό παραγωγό, τον Πέτρο τον Καντιάνη. Ο Πέτρος. Τον Πέτρο. 100 χρόνια μαζί με τον Πέτρο, φίλοι. Ο Πέτρος, ο οποίος κάθε Κυριακή μας. Έχουμε το μουσικό παραγωγό, το Φάνη τον Ζανά. Και ο Φάνης αγαπητό παιδί, πολύ αγαπητό και καλό παιδί. Ναι. Έχουμε λοιπόν την Μαρία Τιμπούτση, η οποία είναι στα λαογραφικά και στην ιστορία της Σαλαμίνος. Έχουμε τη Μαριάννα την Καρακώστα, την Γκόρμη, η οποία είναι στο γιόγκα και στη γυμναστική. Την Αγκουστίνα την Κουτσίκου, μια ηθοποιό, η οποία είναι. Εξαιρετικό κορίτσι. Και έχουμε και τον Ιωάννη, τον Ιάσονα Κανακάκη, ο οποίος είναι από τη Σέρση, μας δίνει. Έχουμε κι άλλους, αλλά αυτοί κυρίως είμαστε. Πολύ ωραία ομάδα είναι. Για ένα μικρό νησί που λέγεται Σαλαμίνα, μια τόση συμπίκνωση ανθρώπων, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και συνεργαζόμαστε με πολλά site, όπως και με το δικό σου, που παίρνουμε και ανεβάζουμε γιατί είσαι εξαιρετικά, γιατί κυρίως μας ενδιαφέρει η ιστορία και το περιβάλλον. Mm-hmm. Γι' αυτό
Και φυσικά και όλα τα άλλα για να σχολιάσουμε και να κάνουμε προτάσεις. Αυτό που λέγαμε ότι δεν δέχονται τις προτάσεις δεν έχει καμία σημασία. Εμείς τις κάνουμε γιατί έτσι νιώθουμε. Ιστορία θα δείξει. Εσύ ναι. τι νομίζω ότι αφήσαμε έξω. Πολλά. Εγώ θέλω, πολλά. Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο. Ο Φίλιππος και εγώ δεν είμαστε Σαλαμίνοι. Η καταγωγή μας είναι από τα βουρλά της Μικράς Ασίας. Έτσι. Ένα παράπονο λοιπόν ότι του χρόνου, το 22, είναι 100 χρόνια από την καταστροφή. Εγώ δεν θέλω να κλαίω, εγώ θέλω να θυμώνω. Δεν με ενδιαφέρει να κλαίω όσους μείνανε, περισσότερο τους τιμώ όταν θυμώνω. Έτσι. Είχα προτείνει μέσω κάποιων καναλιών να γίνει για τη Σαλαμίνα το 22 έτος μνήμης μικρασιατικού ελληνισμού. Ανεπίσημα, δεν έχω κάτι στα χέρια μου για να πω, ανεπίσημα μου ανακοινώθηκε ότι ναι, ήταν καλή ιδέα, αλλά προτιμούμε να το πούμε έτος Ευρυπίδη. Το έτος Ευρυπίδη θα μπορούσε να είναι και το 23, και το 19 και το 20. Γιατί αυτό που δεν είπαμε στον κόσμο και θα μείνει, ότι αυτό που έχω πίσω μου φαίνεται το έψιλον, είναι από μια κυψέλη του Ευρυπίδη που μάζευε το μέλι του. Ναι. Και κάτω από τη σπηλιά του, γιατί και ο Ευρυπίδης παίζει πολύ στην Σαλαμίνα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράπονο που δεν αμφιβάλλω ότι ο Δήμος θα κάνει εκδηλώσεις μικρασιατικής μνήμης, αλλά είπαμε να ονομάσουμε το... Το θέλεις πιο πολύ. Ναι. Και το άλλο είναι ότι έχουμε δύο σύλλογους Κρητών στη Σαλαμίνα. Έχουμε ένα σύλλογο Μανιατών. Έχουμε και ένα σύλλογο Ποντίων. Δεν έχουμε κανένα σύλλογο Μικρασιατών. Και έχουμε το Φίνικα, το συνοικισμό που είναι οι Μικρασιάτες. Τα Εμβριώτικα. Και όλοι, όλοι Σαλαμίνα έχει. Δεν υπάρχει. Όλοι, δεν υπάρχει. Υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που να μην έχει Μικρασιάτες. Και κλείνοντας, να σας πω, παιδιά, αυτή η Χερσόνησος εκεί πέρα του Αγιώργη, τον Ισάκη, που έχει ενωθεί πια. Ναι. Αυτό το πράγμα που περνάνε όλα και βλέπουν τα σπίτια αυτά που είναι υπέροχο, ας πούμε, υπέροχος τόπος να γίνει ένα πολιτιστικό πάρκο. Κάποια από αυτά να αναστηλωθούν, να είναι χώροι. Σε λίγο δεν θα υπάρχει. Γιατί? Λόγω της γέφυρας. Τι θα πάει, θα το ισοπεδώσει, θα παιδοσοπεδώσει τα σπίτια. Εκεί θα βγει, εκεί θα βγει. Ωραία, θα βγει και. Θα βγει εκεί η έξοδος της υπόγειας διαβάσεως. Εγώ δεν λέω όχι. Τα σπίτια θα καταστραφούν δηλαδή λογικά, αυτά. Λογικά θα όταν, υπάρξει... Όταν, θα υπάρξει αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που... Και δεν περνάμε πάνω ρε παιδιά. Δεν μπορεί. Ναι, αλλά ναι, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που το ναυτικό μου έδωσε την άδεια. Τότε με την εφημερίδα. Με την εφημερίδα. Με συνοδεία δύο αξιωματικών βεβαίως. Να πάω μέσα. Ο σκοπός μου ήταν να τραβήξω φωτογραφίες. Ελάχιστες τράβηξα, Γιώργο. Δεν μπορούσες, ανατρίχιαζα, τρέμαν τα χέρια μου, το καταλαβαίνεις, τρέμαν τα χέρια μου. Εκεί υπήρχε πόνος, έτσι. Εκεί ήρθαν οι προγονείς μου, οι Μικρασιάτες, για την καραντίνα τους. Ναι. Έτσι. Είναι τόπος μνήμης. Και θα περάσει από εκεί η γέφυρα και ο δρόμος θα το σοπεδώσει. Ναι, 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 ναι. Θα βγει περίπου στη μέση από ό,τι είδα το σχέδιο του νησιού. Οπότε καταλαβαίνεις. Ο δρόμος έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχει άλλο μέρος, δεν υπάρχει άλλο σημείο. Εκεί θα βγει. Εκεί. Εκεί. Εκεί θα βγει. Οπότε αυτό ξεχάσε το. Το ξεχνάω, όπως έχω ξεχάσει. Ξέχνα το ένα, ξέχνα το άλλο. Ναι, επειδή όμως είμαι μουλάρη και δεν ξεχνάω. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι τι θες να πεις με τη λέξη ξέχνα το, αλλά εγώ θα είμαι εκεί. Μια αλογόμηγα στα καπούλια του συστήματος, όπως έλεγε και ο μεγάλος Σοκράτης. Συνέχεια να σας τσιμπάω, συνέχεια να σας υπενθυμίζω, συνέχεια να είμαι καρφή στο μάτι σας και στη συνείδησή σας. Την ιστορία μας και τα μάτια μας. Ευχαριστώ τον Φίλιππο και τον Μάνο που ήρθαν από τη Σαλαμίνα για να κάνουμε αυτές εδώ τις εκπομπές. Να πούμε όσα προλάβαμε, για τις άλλες 4 ώρες να είχαμε πάλι θα λέγαμε για τη Σαλαμίνα. Πηγαίνετε στη Σαλαμίνα, τιμήστε τη Σαλαμίνα, τους Σαλαμινομάχους, σε πείσμα όλων αυτών που θα δείτε εκεί πέρα, τη σκουριά, τη άναρχη δόμηση και όλα αυτά τα πράγματα. Κάπου υπάρχουν γωνιές που η Σαλαμίνα ακόμα σώζει τον πλανήτη Γη, σώζει και την αξιοπρέπεια του Έλληνος. Πηγαίνετε να τις δείτε.
δε θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αδίκες πει, μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Μου ζητάς να λησκόνησω.